δημοσιογράφος που έχει κάνει και ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή, καταγγέλει μέσω του Star στην Αναλύτινα ότι η αστυνομία ενώ ήταν μπροστά άργησε να επέμβει. Κυρίως στοχεύουν το κεφάλι. Δηλαδή θέλουν να πληγώνουν, να σκοτώσουν. Ήμουν πολύ πιο τυχερός από τον Παύλο Φίσα. Στο πρόσωπό του είναι ακόμα νοπάτα σημάδια από τον άγριο ξυλοδαρμό του. Ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Θωμάς Ιακώμπη, έξω από τα γραφεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, περιγράφει στο Star τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε στην πλατεία Συντάγματος από ομάδα ακροδεξιών, όπως καταγγέλει, ενώ κάλυπτε συγκέντρωση κατά του προσφυγικού. Μου είπαν, είσαι ο Θωμάς Ιακώμπη, είπα ναι. Ήταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Ναι, που 3-4 με κρατούσαν συνεχώς και άλλοι έρθανε και με χτυπήσανε. Με ληστέψανε, μου ανοίξανε το σακίδιο, προσπαθούσανε μανιωδό να μου βγάλουν την κάμερα. Αστυνομία! Αστυνομία! Φοβηθήκατε εκείνη την ώρα? Εννοείται. Ποιος να μην φοβηθεί, δηλαδή δεν είμαι κανένα Σούπερμαν. Το χτύπημα που δέχτηκε ο Θωμάς ήταν καθαρά χτύπημα τάγματος εφόδου. Απερίφραστα, χωρίς ανωτελείες, χωρίς αλλά, καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά το σαμπάτσι είχε. Και παρόλο αυτό, επί 5 λεπτά κοιτάξανε απλώς και δεν επέμβαιναν. Κύκλοι της αστυνομίας ωστόσο αναφέρουν ότι μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς, έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν και να τον κατευθύνουν για το τι πρέπει να κάνει. Ο Θωμάς Ιακώμπη, όπως λέει, θεωρεί ότι είναι στόχος, καθώς το ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει για τη Χρυσή Αυγή φαίνεται ότι τους είχε ενοχλήσει.